Βρισκόμεθα, αγαπητοί, πάντοτε στην 17η κατήχηση του Αγίου Κυρίλου, Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων, που αναφέρεται στο Πνεύμα το Άγιο. Είμεθα στην 15η παράγραφον, όσοι κρατάτε βιβλίο, σελίς 222, στίχος 32. Και όφθησαν αυτοίς διαμεριζόμενε γλώσσε, ως υπηρός, και κάθισεν εθένα έκαστον αυτών και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Πυρός μετέλαβον, ου καταφλεκτικού, αλλά σωτηριώδους πυρός, αφανίζοντος με ένα κάνθας αμαρτιών, λαμπρύνοντος δε την ψυχήν. Τούτο μελινήν έρχεστε και έθιμας, και τασμένα κανθώδης ημών αμαρτίας, περιερήν και αναλύστην, το δε της ψυχής ημών κτήματο τίμιον, έτι λαμπρύνην και διδώνε ημίν χάριν. Σας υπενθυμίζω ότι ο Άγιος Κύριλλος κάνει έναν αιρανισμόν, μια ανθολόγηση από την Καινή Διαθήκη, για να δείξει σε πόσα σημεία υπάρχει η μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος, που ανάλογα με τις περιπτώσεις έχει και το ανάλογο όνομα. Θα δούμε λίγο πιο κάτω να λέγει παραλείπω, 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 από εκεί, για να πάρει μόνο μερικά, διότι είναι άφθονα εκείνα τα οποία περιέχονται μέσα στην Αγία Γραφή ως μαρτυρίες, ότι το Πνεύμα το Άγιον είναι πρόσωπον. Αυτό είναι το πρώτο και θεμελιώδες, ότι το Πνεύμα το Άγιον είναι πρόσωπον, το τρίτον πρόσωπον της Αγίας Τριάδος, και μετά έρχονται όλα τα άλλα. Αναφέρεται λοιπόν εδώ στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, στο γεγονός της Πεντηκοστής, και λέει: ενεφανίστησαν εις αυτούς τους Αποστόλους και όλοι εκείνοι οι οποίοι ήσαν εκεί στο υπερόν, οι οποίοι ήσαν 120 ψυχές, γλώσσες σαν φωτιά, που είχαν μοιραστεί, και κάθισε στον καθέναν στο κεφάλι του επάνω μία γλώσσα πυρός, και επλήστησαν, εγέμισαν όλοι άπαντες, δηλαδή και οι 120, Πνεύματος Αγίου. Βέβαια το Πνεύμα το Άγιον εμφανίστηκε ως πυρ και διεμερίστη το πυρ αυτό ως πυρ σαν φωτιά, και διεμερίστη σε τόσα κομμάτια όσοι ήταν εκεί οι άνθρωποι. Ακόμη στο υπερόν πάντοτε, ακόμη επειδή η φωτιά συνήθως εμφανίζεται ως φλόγα, γι' αυτό ήταν φλόγε, και επειδή η φλόγα λέγεται και γλώσσα, γλώσσες πυρός το λέμε και στη γλώσσα μας ακόμα, γλώσσα πυρός. Δηλαδή βλέπετε όπως η φωτιά στο τζάκι έτσι πηγαίνει προς τα πάνω, δίδει την εικόνα ότι είναι γλώσσες. Και συνεπώς αφού αυτό το κεντρικό πυρ εμπερίστη, τότε με τη μορφή φλογών ήρθε και κάθισε στο κεφάλι του καθενός. Εδώ να κάνω μία διασάφηση πριν προχωρήσουμε, ότι το Πνεύμα το Άγιον δεν μοιράζεται. Το Πνεύμα το Άγιον δεν είναι, δεν ήρθε σαν ένα, σαν φωτιά, δηλαδή ότι είναι φωτιά. Βέβαια ο Θεός πήρε κατά αναλύσκον, δεν τίθεται θέμα. Αλλά αυτό δείχνει ότι από ένα κεντρικό σώμα έχουμε το μοιρασμό. Ο μοιρασμός δεν αναφέρεται στο Πνεύμα το Άγιον. Άπαγε. Μοιράζεται το Πνεύμα το Άγιον?
Ο μοιρασμός αναφέρεται στα χαρίσματα. Το Πνεύμα το Άγιον δίδει ό,τι δίδει. Σε μια προηγούμενη κατηχήση το είχαμε πει αυτό. Έχουμε διαιρέσεις των χαρισμάτων και όχι διαίρεση του Αγίου Πνεύματος. Το προσέξουμε αυτό το σημείο. Είναι λεπτό και σημαντικό. Και λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος ότι μετέλαβον πυρός, μετήχον πυρός, δηλαδή μετήχον του Αγίου Πνεύματος με τη μορφή σαν φωτιά, ου καταφλεκτικού αλλά σωτηριώδους πυρός. Δεν ήταν μια φωτιά που μπορούσε να κάψει, αλλά μια φωτιά που μπορούσε να σώσει. Λέγεται ότι η κόλαση είναι πυρ, εις το πυρ το αιώνιο, το ετοιμασμένο το διαβόλο και της αγγέλης αυτού. Ώστε λοιπόν η κόλαση είναι πυρ, αλλά εκείνο το πυρ καταναλώνει ακατανάλωτα. Δηλαδή, το καταλάβατε αυτό, καταναλώνει ακατανάλωτα. Σε καταναλώνει, αλλά δεν τελειώνεις ποτέ. Και αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Εδώ λέγει ότι αυτό το πυρ του Αγίου Πνεύματος δεν είναι καταφλεκτικό. Δεν έρχεται να κάψει, έρχεται να σώσει. Και μάλιστα κάνει μία ανάλυση, λέγει, λέγοντας: αφανίζοντος μεν ακάνθας αμαρτιών, λαμπρύνοντος δε την ψυχή. Έρχεται να κάψει τις αγκαθιές των αμαρτιών, αλλά και να λαμπρύνει και να φωτίσει και να δοξάσει την ψυχή. Δεν πειράζει αν σας επαναλάβω κάτι που κάποιες φορές σας το έχω πει, αλλά επειδή πάντοτε έχουμε κάποιους καινούριους αδελφούς, ώστε κάνω τις επαναλήψεις πολλές φορές σαν γνώση μου, και έχω αυτό το πνεύμα των επαναλήψεων. Είναι λίγο κουραστικό, αλλά είναι όμως στοιχείο μαθήσεως. Μη με παρεξηγείτε αν τα επαναλαμβάνω. Είναι γνωστό ότι ο Θεός είναι άκτιστον φως. Άκτιστον φως. Αυτό το πυρ της κολάσεως τι είναι? Τι είναι? Είναι το άκτιστον φως που φτάνει, φεύγει από το Θεό, διότι φεύγει από την ουσία του Θεού, είναι ενέργεια του Θεού και είναι Θεότης, γιατί η ενέργεια είναι άκτιστος, και φτάνει μέχρι την κόλαση, όχι ως φως που φωτίζει, αλλά έχει μόνο το στοιχείο που καίει. Αντίθετα, στη Βασιλεία του Θεού θα έχουμε το άκτιστον φως στερούμενο της καυστικότητας, αλλά θα υπάρχει μόνο η φωτιστικότητα. Είναι γνωστό ότι όταν πάνε ένα δαιμονισμένο άνθρωπο, πού να σας πω, στη Γεφαλονιά, στη Ζάκυνθο, στην Κέρκυρα, στον Άγιο Γεράσιμο, έτσι στον Άγιο Διονύση, στον Άγιο Σπυρίδωνα, ξέρετε ότι πολλοί από αυτούς τους δαιμονισμένους φωνάζουν ότι καίονται, καίονται, καίονται. Καίομαι, καίομαι, να φωνάζει ο δαιμονισμένος. Τι ακριβώς είναι αυτό το καίομαι? Προσέξτε. Η άκτιστος ενέργεια έφτασε στον Άγιον, γιατί είναι θεωμένος, αυτό θα πει θέωσης. Έχει δεχτεί την άκτιστον ενέργεια. Χωρίς την καυστικότητα, παρά μόνον την φωτεινότητα, τη δόξα. Αυτό τώρα, το άκτιστον φως που έχει ο Άγιος, όταν μπροστά του εμφανιστεί ένας δαιμονισμένος, πηγαίνει σε αυτόν. Και τότε εκεί δεν πηγαίνει το άκτιστον φως ως φωτεινότητα,
αλλά πηγαίνει ως καυστικότητα. Γι' αυτό φωνάζει ο διάβολος διαστόματος δαιμονισμένου: «Καίγομαι, καίγομαι». Το παράδειγμα το παίρνει ο Μέγας Βασίλειος από τη φύση. Στην εξέημερό του, σήμερα έχουμε τον Τριών Ιεραρχών, ο Μέγας Βασίλειος λέγει: μια ηλιακή ακτίνα έχει και τη φωτεινότητα και την καυστικότητα. Αυτό είναι σε όλους γνωστό. Μπορούμε να χωρίσουμε την καυστικότητα από την φωτεινότητα? Αναμφισβήτητα, ναι, μπορούμε. Αν θέλετε βάλετε ένα φακό, θα περάσει από εκεί η ακτίνα, θα πάρουμε την καυστικότητα της ακτινοβολίας. Ή ακόμη αν θέλετε, όταν έχουμε ένα θερμοκήπιον, από τα τζάμια περνάει το φως, περνάει το φως, αλλά εγκλωβίζομαι μέσα με τη μεταφορά του φωτός, εγκλωβίζομαι μέσα στο θερμοκήπιον την θερμότητα. Δεν είναι δύσκολο να χωρίσουμε αυτά τα δύο πράγματα. Λοιπόν, ο ήλιος, ή καλύτερα το φως των κτιστών, είναι μία, ας με επιτραπεί να το πω, μία εικόνα εκείνου του φωτός, του ακτίστου. Και όπως έχω τη διάκριση φωτεινότητας και καυστικότητας, έτσι και εδώ το άκτιστον φως που φεύγει από το Θεό, ως φωτεινότης φτάνει στη Βασιλεία του Θεού, και οι Άγιοι είναι φωτεινοί και δοξασμένοι, είναι δε φορέα αυτή, θα λέγαμε, η φωτεινότητα φορέας πάσης μακαριότητας όλων των ενεργειών του Θεού, της αγάπης, της ειρήνης και τυπά. Και οι άνθρωποι στη Βασιλεία του Θεού έχουν την πάντα νουν υπερέχουσαν ειρήνη, την πάντα νουν υπερέχουσαν αγάπη, την πάντα νουν υπερέχουσαν μακαριότητα κλπ. Αντιθέτως, φεύγει και πάει στην κόλαση και καθιστάται ο τόπος εκείνος κόλαση, επειδή φτάνει αυτή ακριβώς η άκτιστος ενέργεια σαν καυστικότητα. Γι' αυτό τώρα θα μπορείτε να καταλάβετε όταν ο Κύριος είπε δύο πράγματα που μοιάζουν αντιφατικά. Είπε στο σκότος το εξώτερο, που εκεί το πυρ δεν σβήνει. Μα πώς είναι σκότος όταν έχουμε πυρ? Υπάρχει πυρ χωρίς την φωτεινότητα. Και αν θέλετε τώρα το θυμήθηκα, είναι γνωστό ότι μπορούμε να κάψουμε ένα μακρινό αντικείμενο εάν στείλουμε ακτίνες που είναι κάτω από το χρώμα το κόκκινο. Υπερέρυθρες ακτίνες, υπερέρυθρες, όχι περιόδης, δηλαδή όπως είναι το φάσμα, δηλαδή το ουράνιο τόξο, να το πω χοντρικά, που είναι τα χρώματα. Αν προχωρήσω σε μια ακτινοβολία που είναι κάτω από το κόκκινο, αυτό καίει αλλά δεν φωτίζει. Θα σας πω και ένα τεχνικό, τώρα προχωράω πολύ, με συγχωρείτε, αλλά δεν πειράζει, πάρτε το, τι είναι ανέκδοτα αυτά, έτσι για να σας ξεκουράζω. Πώς μπορεί ένα αεροπλάνο να βγάζει φωτογραφίες πάνω από μια πόλη όταν είναι νύχτα? Είναι πολύ απλό. Υπάρχουν φιλμ τα οποία επηρεάζονται όπου υπάρχει εστία φωτιάς, διότι εκεί δεν υπάρχει τζάκι, δηλαδή θερμάστρα, ένα εργοστάσιο, δεν φαίνεται πουθενά φως. Έχουμε συσκότηση, αλλά η θερμότητα αυτή προσβάλλει το φιλμ και μπορεί να σου παραστήσει το φιλμ την πόλη χωρίς να είναι η μέρα. Αυτό θα πει ότι έχω πυρ χωρίς φως. Και να προχωρήσουμε. Τι κάνει τώρα, λέγει, αυτό το πυρ και η μόνο τα σακανθώδη ημών αμαρτία, τις αμαρτίες που μοιάζουν σαν αγκαθιές, περιερήν και αναλύσκει
Το δε της ψυχισμόν θύματο τίμιον επιλαμπρύνει και διδώνει εμή χάρη. Έχουμε χωρισμό λοιπόν. Το μεν πυρ τώρα εδώ καταναλώνει τις αμαρτίες του ανθρώπου, η δε φωτεινότητα λαμπρύνει τον άνθρωπο. Αυτό δηλαδή τώρα γίνεται στον κάθε άνθρωπο από τη στιγμή που θα πάρει το Πνεύμα του Θεού και το παίρνει το Πνεύμα του Θεού με το βάπτισμά του. Γι' αυτό και λέει στη συνέχεια, εν είδη πυρήνων γλωσσών επεκαθέζαντο αυτή. Α, συγγνώμη. Τούτο μέλι μην έρχεσαι και έθιμα. Τούτο το Πνεύμα το Άγιο πρόκειται να έρθει και σε εσάς. Σε ποιους? Σε εσάς τους κατηχουμένους που σε λίγο θα βαπτιστείτε. Τι ωραίο αυτό. Δηλαδή αυτά που σας λέγω θα συμβούν σε εσάς με το βαπτισμά. Εν είδη πυρήνων γλωσσών επεκαθέζοντο αυτής. Είναι διαδήματα κενότερα περιθώνται πνευματικά δια πυρήνων γλωσσών επικεφαλής. Φλογίνη ρομφέα πρώτερον εκόλλιε πύλας παραδείσου, πυρήνη γλώσσα σωτηριώδης αποκατέστησεν την χάρη. Εδώ είναι κάτι πολύ ωραίο, ότι αυτές οι γλώσσες πυρός στάθηκαν στα κεφάλια των ανθρώπων, των Αποστόλων, σαν διαδήματα. Διάδημα είναι το στέμα, η κορώνα, το στέμα. Στάθηκαν λοιπόν κορώνες, στέματα επάνω στα κεφάλια αυτών, καινούργια στέματα. Αλήθεια, πέστε μου, τα στέματα που οι άνθρωποι αποκτούν και πολλές φορές με πόσα εγκλήματα και με πόσες δολοπλοκίες και με πόσες αθέμητες αναρτήσεις, τέτοια στέματα μπορούν να συγκριθούν ποτέ με εκείνα που πήραν οι Απόστολοι και ο κάθε πιστός όταν βαπτίζεται επί της κεφαλής, που είναι το στέμα του Αγίου Πνεύματος? Συγκρίνεται? Και εκείνο μεν το στέμα με πολύ ευκολία μπορεί να ποδοπατηθεί, διότι ένας που κατέκτησε τέτοια στέματα, τέτοιο στέμα, δολοφονείται, πέφτει σε περιφρόνηση, τα χάνει όλα. Εκείνος που πήρε το στέμα του Αγίου Πνεύματος δεν το χάνει ποτέ όταν δεν αμαρτήσει και φυλάξει τον εαυτό του. Να γιατί, ας με επιτραπεί να το πω άλλη μία φορά, το είχαμε την περασμένη φορά νομίζω, γιατί ή στις απορίες το έχουμε πει, δεν ενθυμούμε, να γιατί ο άνθρωπος έχει και το, ο πιστός και το βασιλικό αξίωμα. Είχαμε πει ότι ο Χριστός έχει αυτό το τρισόν αξίωμα, είναι το προφητικό, είναι το βασιλικό και το ιερατικό, ιεροσύνη. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος τους χριστιανούς αποκαλεί βασίλειον ιεράτευμα, και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη λέγει ο Θεός μας έκανε βασιλείς και ιερείς. Είναι το ίδιο, είτε πω βασιλείς και ιερείς είτε πω βασίλειον ιεράτευμα, είναι το ίδιο πράγμα. Πως γίνηκαμε βασιλείς? Ιδού το στέμα. Μη λοιπόν καυχόμεθα, συγγνώμη, παραπονούμεθα για φτώχεια, όχι, ή για έλλειψη αξιωμάτων. Όλα τα ανθρώπινα αξιώματα, όποια και να είναι, αγαπητοί μου, είναι φτωχά. Έχεις το Πνεύμα το Άγιον, έχεις θέμα πελώριο και απροσμετρήτου αξίας και σημασίας, το οποίο θα σε συνοδεύσει εις αυτήν την Βασιλεία του Θεού. Όταν θα έπρεπε να πούμε σε κάποιους ανθρώπους ένα παρηγορητικό λόγο για την αρρώστια τους, για τη φτώχεια τους, για τη δυσπαγία του βίου,
γιατί έρχονται τα πράγματα άσχημα και περίεργα. Τι θα έπρεπε να κάνουμε, πώς να τους παρηγορήσουμε, τι να τους πούμε? Να τους πούμε ότι θα περάσουν, έχει ο Θεός? Όχι. Θα τους βοηθήσουμε, και εγώ τώρα κάνω αυτό σε εσάς, θα τους βοηθήσουμε να συνειδητοποιήσουν τον πλούτο που έχουν, και ότι, όπως σήμερα ακούστηκε στην αποστολική περικοπή των τριών ιεραρχών, εκείνο το θαυμάσιον από την προς Εβραίους, ούτε έχομεν οδεμένους από όλοι, αλλά την μένουσαν επιζητούμε, εκείνη που μένει, αυτή που δεν χάνεται, και αυτό δεν είναι παρά ο χώρος του Αγίου Πνεύματος που έχουμε πάρει από την παρούσα ζωή. Αν ο κάθε πιστός, αγαπητοί μου, το γνωρίσει και το συνειδητοποιήσει αυτό, είναι η μεγαλύτερη παρηγορία. Γι' αυτό όταν τοποθετούμε τους πιστούς μας επί δογματικών βάσεων, γνωρίζουν δηλαδή τις μεγάλες αλήθειες της πίστεώς μας, είναι το εποφελέστερο και το καλύτερο κήρυγμα. Ναι, αυτό είναι. Ύστερα, βλέπετε, εγώ δεν κάνω κάτι διαφορετικό από εκείνα που λέει ο Άγιος Κύριλλος, για να δείτε, μάλιστα ιδιαίτερος προκαλώ τους αγαπητούς θεολόγους, αλλά και εκείνους που τυχόν κάνουν κατηχητικό σχολείο ή κύκλους μελέτης Αγίας Γραφής. Η πρόκληση είναι από τον Άγιον Κύριλλον. Βλέπετε, παρακαλώ, πως γίνεται η ανάπτυξη ενός θέματος. Βλέπετε ότι δεν φτάνομαι σε ένα κατάντημα, γιατί περί καταντήματος πρόκειται, μιας αρεταλογίας. Να λέμε και να μιλάμε διαρκώς για αρετές ή για κακίες. Όχι. Η σωστή κατήχηση είναι αυτό. Θα μιλήσουμε και για τις αρετές, θα μιλήσουμε και για τις κακίες. Προσέξετε καθόλου το μήκος των κατηχήσεων να κάνει ηθικολογίες ο Άγιος Κύριλλος? Πουθενά. Πουθενά. Βρήκαμε πουθενά να μιλάμε ψέματα? Βρήκαμε πουθενά, όσοι μάλιστα παρακολουθείτε τώρα από την αρχή της κατηχήσεις, να λέει μη κλέψτε? Το λέει πουθενά? Γιατί? Διότι όταν μάθεις ότι είσαι μέλος του σώματος του Χριστού, και λέει ο Αποστολός Παύλος, μη ψεύδεσαι εις αλλήλως ότι αλλήλων μέλη εις μεν. Πώς θα πω εγώ ψέματα στον άλλον που είναι μέσα μέλη του ίδιου σώματος? Να κλέψω τον άλλον? Γιατί? Γιατί? Είναι αδελφό. Τον αδελφό θα κλέψω? Και έχουμε δύο διαστάσεις αδελφών. Εκείνοι που βαφτίστηκαν και βγήκαμε όλοι από την ίδια κολυμβήτρα, από την ίδια μία είναι η κολυμβήτρα, διότι ένα είναι το βάπτισμα, ή στο πνεύμα, συγγνώμη, που λέμε στο ένα το βάπτισμα και τα λοιπά. Ένα βάπτισμα, δεν υπάρχουν πολλά βαπτίσματα. Αλλά και αν δεν είναι βαπτισμένος, έχουμε πάλι κοινή καταγωγή, ίδια ουσία από τον Αδάμ και την Εύα. Είμαστε λοιπόν δύο φορές αδελφοί. Πώς το κλέψω τον άλλο? Αυτή όμως η διδασκαλία είναι η διδασκαλία επάνω στις αλήθειες του Ευαγγελίου. Και τότε ο καθένας καταλαβαίνει ότι δεν πρέπει να κλέψει, δεν πρέπει να πει ψέματα, δεν πρέπει να πορνεύσει, δεν πρέπει να σκοτώσει και ούτω καθεξής. Βλέπετε, παρακαλώ, διδασκαλία, εγώ τη θεωρώ πρότυπο, και δεν τη θεωρώ εγώ, είναι πρότυπο που δείχνει πώς πρέπει ο λαός μας να διδάσκεται. Το βλέπετε καθαρά. Ποτέ μη πούμε μια ηθικολογία ξεκάρφωση. Μπορούμε να διορθώνουμε τα ήθη, όπως λέει κάποιο τροπάριο του Μεγάλου Βασιλείου, ότι διόρθωσε τα ήθη των ανθρώπων. Τα ήθη. Αλλά θα πω, μια που τώρα τον έφερα αυτό, ένα παράδειγμα, αυτό το προηγούμενο. Μη ψεύδεστε εις αλλήλους. Αυτό, αν το πάρω σκέτο, είναι μια ηθικολογία. Μη λέτε ψέματα, παιδιά. Θα πούμε στα παιδιά του κατηχητικού σχολείου, του σχολείου μας, στα παιδιά μας, στα σαρκικά. Μη λέτε ψέματα, παιδιά.
Αυτό όμως δεν είναι σωστό. Δεν είναι ολόκληρο. Διότι λέει ο Απόστολος Παύλος, μη ψεύδεσαι στις αλλήλους, ότι αλλήλων μέλιες μεν. Αυτό είναι το δογματικό μέρος. Γιατί δεν πρέπει να πω ψέματα? Διότι είμαι θα μέλη ενός και του αυτού σώματος, του σώματος του Χριστού. Βλέπετε παρακαλώ πώς τοποθετείται ο χριστιανισμός. Εδώ επιτρέψατε μου πάλι να κάνω μία παρέκκληση. Πολλοί που λέγουν ότι την ηθική διδάσκουν και άλλες θρησκείες, ανατολικές θρησκείες και τα λοιπά. Δεν έχουν όμως δογματική. Δεν έχουν. Όταν σου πει μια άλλη θρησκεία, ο βουδισμός, ότι το ψέμα είναι κακό, πού το στηρίζει? Πού το στηρίζει? Εδώ έχουμε το στήριγμα. Αλλά το σώμα του Χριστού δεν είναι πλασματικών, διότι πλασματικά πράγματα μπορεί να φτιάξει ο βουδισμός άμα θέλει. Γιατί μερικοί μου βάζουν κάτι απορίες, ή τα παιδιά, η διαφορά πια λέει του χριστιανισμού με τις ανατολικές θρησκείες. Να, ορίστε, αυτό που λέμε τώρα. Μπορεί να σου φτιάξει ένα πλασματικό πράγμα ο βουδισμός, το γιατί να μην λες ψέματα. Ο χριστιανισμός, άμα σου λέει ότι είμαι θα του ενός σώματος μέλη, το σώμα του Χριστού δεν είναι πλασματικό, είναι πραγματικό. Διότι ο Χριστός με την ανθρωπίνη του φύση είναι στον ουρανό και εν μυστηρίω μετέχομαι του σώματος και του αίματος του Χριστού πραγματικά και οντολογικά. Αυτό όμως δεν είναι πλασματικό, ψεύτικο, έτσι το φτιάχνουμε όπως νομίζουμε για να στηρίξουμε κάτι ή ξέρω εγώ κατά συνθήκη. Είναι πραγματικό. Να ποια είναι η διαφορά. Και αν αυτή η διαφορά είναι μικρή ή μεγάλη, μόλις και ανάγκη να το πει κανένας. Προχωρώ. Φλογίνηρον φέα πρότερον εκόλιε πύλας παραδείσου, πυρήνη γλώσσα σωτηριώδης αποκατέστησε την σάρη. Είναι γνωστό ότι όταν λέγει εξεδιώχθησαν οι πρωτόπλαστοι από τον παράδεισο, έκλεισε ο παράδεισος. Ο παράδεισος ήταν, σας το έχω πει, ένα κομμάτι της γης μας, αλλά είχε ιδιαίτεραν μορφολογία, είχε δηλαδή πιο ιδιαίτερες ομορφιές και ονομάστηκε παράδεισο σε μια περιοχή απολύτως γήινη και γεωγραφική, ανάμεσα στα δύο ποτάμια, Τίγρητος και Εφράτου. Τι θα πει έφυγαν οι πρωτόπλαστοι από εκεί? Σήμερα δεν κατοικούν άνθρωποι εκεί στην περιοχή, ξέρω εγώ, είναι το Ιράκ, είναι το Ιράν. Δεν κατοικούν άνθρωποι εκεί. Τι θα πει ετέθη μια ρομφαία φλογή? Ρομφαία, ρομφαία θα πει σπαθή, η σπάθα, σπαθή, ρομφαία. Αυτό τώρα αντί να έχει λάμα, λάμα έχει φλόγα. Πάρετε ένα φλόγιστρο που βγάζει ένα αέριο, ξέρω εγώ, πετρογκάζι μπορεί, και να βάλετε φωτιά, αλλά να έχει όμως πίεση να φεύγει. Βλέπετε, βγάζει φλόγα μέχρι πέρα, όπως και εικονίζεται, δεν ξέρω, ο Άγιος ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, που έχει ένα σπαθί και είναι φλόγινο. Είναι φλόγινο. Αντί λάμα, φλόγα. Τώρα, τι θα πει περιστρεφωμένη? Αυτό γυρίζει έτσι. Λογαριάστε, εδώ είναι ο δρόμος, έχει μια πόρτα. Στην πόρτα είναι η φλογίνη ροφέα. Στρέφεται, γυρίζει έτσι και δεν μπορείς να μπεις, διότι αν είναι ακίνητη, ξεγελάζει και μια στιγμή εκείνον που την κρατάει, περνάς από εκεί, ξαναμπαίνεις στον παράδεισο και δεν σε βρήκε η ροφέα, η φλογίνη. Όταν γυρίζει σημαίνει ότι δεν μπορείς σε πουδένη λόγο να μπεις. Τι είναι αυτό το πράγμα? Είναι πράγματι ένας δρόμος? Είναι πράγματι μια ρομφαία φλογίνη και τα λοιπά? Όχι. Όχι. Έταξε τα χερουβίμ, λέει, εκεί να φυλάξουν την είσοδον. Είναι το αδύνατο του ανθρώπου, το αδύνατο του ανθρώπου να μπει στη Βασιλεία του Θεού, διότι κουβαλούσε τρία πράγματα: την αμαρτωλότητα,
την θνητότητα και την υλικότητα. Θα τα ξαναπώ. Την αμαρτωλότητα, την θνητότητα και την υλικότητα. Η θνητότητα, η αμαρτωλότητα. Πώς θα βρεθείς αμαρτωλός υπάρχον στη Βασιλεία του Θεού? Η θνητότητα. Όπου και να πας θα πεθάνεις. Και στη Βασιλεία του Θεού να πας θα πεθάνεις. Θέλεις να πας σε κάποιο πλανήτη, σε κάποιον αστερισμό, θα πεθάνεις. Κουβαλάς μαζί σου την θνητότητα. Αλλά είναι και η υλικότητα. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει το υλικό του σώμα που δεν μπορεί να βρεθεί στη Βασιλεία του Θεού. Συνεπώς, για να βρεθείς τώρα στη Βασιλεία του Θεού, ούτε η αμαρτία σε αφήνει, ούτε η θνητότητα σε αφήνει, ούτε η υλικότητα σε αφήνει. Αυτό για να παρασταθεί, παραστείνεται με μία ρομφαία φλογίνη περιστρεφωμένη. Έτσι λέει εκεί στο βιβλίο της Γενέσεως, περιστρεφωμένη. Και μάλιστα να φυλάτεται η είσοδος, να μην επιστρέψει ο Αδάμ πίσω. Πώς να επιστρέψει πίσω αφού ο Αδάμ τα πέθανε? Αυτά τα τρία μας λέει τώρα εδώ ο Άγιος Κύριλλος. Ακούσατε, θα σας το ξαναδιαβάσω. Φλογίνη ρομφαία πρώτερον εκόλλη επίλας παραδείσου. Πρώτα λέει η ρομφαία εκείνη, η φλογίνη, το σπαθί εμπόδιζε. Πυρήνη γλώσσα, σωτηριώδη, αποκατέστησε την χάρη. Τώρα, πάλι γλώσσα. Δηλαδή, θα λέγαμε φλόγιστρα. Η φλόγα του Αγίου Πνεύματος έρχεται να αποκαταστήσει την χάρη που είχαν χάσει οι πρωτόπλαστοι και να μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Τι είναι τρόπο? Ακούσατε αυτό, σας το έχω ξαναπεί, αλλά είναι θαυμάσιο. Η υλικότητα του ανθρώπου υπερνικήθηκε, ακούστε καλά αυτό, να δείτε άλλη μια φορά σε τι διαφέρει ο χριστιανισμός από τις άλλες θρησκείες. Η υλικότητα του ανθρώπου υπερνικήθηκε με την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού, διότι εισήγαγε στη Βασιλεία του Θεού την υλικότητα του ανθρωπίνου σώματος. Ο Χριστός ανέβηκε με το σώμα του στον ουρανό, ώστε λοιπόν να κατοίκησε άνθρωπος στον ουρανό. Γι' αυτό λέγεται πρωτότοκος των πολλής αδελφής ο Χριστός. Πώς λοιπόν υπερνικήθηκε η υλικότητα? Με την ενανθρώπιση. Ήταν ανάγκη να γίνει ενανθρώπιση. Δεν θα μπορούσαμε να πάμε στον ουρανό ποτέ. Δεύτερο, η αμαρτωλότητα πώς υπερνικήθηκε? Με τον Σταυρό του Χριστού. Διότι εκεί συνεχωρήθησαν οι αμαρτίες των ανθρώπων. Και η θνητότητα πώς υπερνικήθηκε? Ότι η ανθρωπίνη φύση του Χριστού ανεστήθη την τρίτη ημέρα. Έχει τίποτα παρόμοιο ο Βουδισμός και οι ανατολικές θρησκείες? Έχουν τίποτε παρόμοιο? Τίποτα. Και αυτά είναι γεγονότα. Δεν είναι κατά ανθρωπίνη κατασκευή επίνοια, επινόηση. Ώστε λοιπόν εδώ τώρα η πυρήνη γλώσσα, το Πνεύμα του Θεού, ανοίγει τον δρόμο. Ο πρώτος παράκλητος άνοιξε τον δρόμο και ο δεύτερος παράκλητος, ο Ιησούς Χριστός και το Πνεύμα το Άγιον, ανοίγουν τον δρόμο. Τότε ως φλόγα να εμποδίσει, τώρα ως φλόγα να αποκαταστήσει. Είναι καταπληκτικό. Παράγραφος 16. Και ήρξαντο λαλήν εταίρες γλώσσες, καθώς το πνεύμα εδίδου αποφθέγγεστε αυτής. Αυτό είναι από τις πράξεις που μας λέγει ότι και άρχισαν εκείνοι που ήσαν στο υπερόν
να λαλούν ξένες γλώσσες, εταίρες γλώσσες, άλλες γλώσσες, καθώς το πνεύμα έδιδε για να ομιλούν. Αποφθέγγεστε, τους έδωσε τη δυνατότητα να ομιλούν. Αν ερωτήσετε γιατί το πύρ αυτό ήταν στη μορφή γλωσσών, θα σας έλεγα για ένα ακόμη λόγο. Το πρώτο χάρισμα που θα έδινε στους Αποστόλους εμφανές, διότι ακριβώς πρώτο δεν είναι, αλλά εμφανές, θα ήταν το να μιλούν ξένες γλώσσες. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν το Πνεύμα του Θεού έρχεται τώρα υπό τη μορφή των γλωσσών. Σας είπα το πρώτο, αλλά μετά σας είπα όχι ακριβώς το πρώτο. Ναι, το πρώτο πράγμα που πήραν οι μαθητές ήσαν το θάρρος, η ανδρεία, το αίσθημα της υιοθεσίας, ότι ο Θεός είναι πατήρ, ότι ο Υιός είναι αληθινός Υιός του Θεού, αφού έστειλε το Πνεύμα του το Άγιον. Προηγούνται λοιπόν άλλα πράγματα που δημιούργησαν την αίσθηση στους μαθητές και κατόπιν άρχισαν να ομιλούν τις ξένες γλώσσες. Γαλιλαίος ο Πέτρος και Ανδρέας ή επέρσιζεν ή εμίδιζεν. Ιωάννης και οι λοιποί Απόστολοι πάσαν γλώσσαν ελάλουν τις από των εθνών. Τίσαν, λέει ο Πέτρος και ο Ανδρέας, αδέλφια, ήσαν Γαλιλαίοι, μήπως πήγαιναν σε Ινστιτούτα ξένων γλωσσών. Και όμως λέει, ή περσίζει ή μηδίζει. Δηλαδή μιλάει περσικά ή μιλάει μηδικά, Περσία μηδία. Ή ο Ιωάννης, κάθε γλώσσα, λέγει, όλοι λαλούσαν που μιλούσαν ή εκτός Ιουδαίας. Δηλαδή όλες οι ξένες γλώσσες. Ουγαρνήν εντάφθα ήρξα το ξένον, των ξένων πλήθησε να θρίζεστε πανταχώθεν, αλεκτότε. Πιθανώς εδώ εννοεί το εξής, διότι εμαζεύονται βέβαια κάθε χρόνο στα Ιεροσόλυμα οι μεν Εβραίοι για να συνεχίσουν την προσκύνησή τους στο ναό, και δυστυχώς ο ναός, ή ευτυχώς, ο ναός δεν υπήρχε πια. Είμαστε στο 350 μετά Χριστόν. Αυτά λέγονται το 350 μετά Χριστόν. Δεν υπήρχε ο ναός. Προπολού είχε κατεδαφιστεί από τους Ρωμαίους το 70 μετά Χριστόν. Αλλά ήρχονται όμως οι προσκυνητές Εβραίοι και προσκυνούσαν τις πέτρες. Όπως λέει ένας ωραίος στίχος, ψαλμικός, παρότι αυτός αναφέρεται σε προγενέστερες καταστροφές του ναού, ότι η δούλη σου, λέει, η κτηρίσουση, ακούστε αυτή το στίχο, όπου είναι, θα μπορούσα να σας μιλάω μία ώρα, αγαπητοί, η δούλη σου η κτηρίσουση τους λίθους αυτής. Ποιος αυτής? Της Ιερουσαλήμ. Δηλαδή η δούλη σου, δηλαδή οι άνθρωποι σου, ο λαός σου, θα λυπηθούν τις πέτρες της Ιερουσαλήμ. Ξέρετε τι νόημα έχει αυτός ο στίχος? Οι Εβραίοι ήρχονται λοιπόν να κλάψουν τη χαμένη τους δόξα, να προσκυνήσουν στα απομεινάρια του ναού. Μέχρι σήμερα γίνεται αυτό. Μέχρι σήμερα. Όσοι τυχόν έχετε πάει στα Ιεροσόλυμα θα το έχετε δει. Και όσοι θα έχετε δει πιθανώς από φωτογραφίες. Σώζεται ένα τμήμα του τείχους, όχι του ναού. Από το ναό δεν σώζεται τίποτα απολύτως. Από το τείχος που περιέβαλε το λόφο Σιών, ένα κομμάτι σώζεται, και εκεί οι Εβραίοι πηγαίνουν, προσκυνούν, κλαίνε, προσεύχονται κτλ. Μέχρι σήμερα. Αλλά τώρα ήρχονται και χριστιανοί να προσκυνήσουν στον τόπο εκείνων, όπως μέχρι σήμερα. Είτε λοιπόν το ένα, είτε λοιπόν το άλλο, φάνοντας προσκυνητές, λέει τώρα στους κατηχουμένους του Άγιος Κύριλλος, ότι το ότι έρχονται προσκυνητές δεν είναι καινούριο πράγμα, είναι παλιό. Δηλαδή, το ξαναδιαβάζω, ουγαρνίν εντάφθα ήρξατο
των ξένων πλήθη συναθρίζεστε πανταχώθαν, αλεκτότε, αλλά από τότε. Και λέγει τώρα, ποιος το σούτος διδάσκαλος ευρίσκεται διδάσκον αθρώος αμή με μαθήκαση. Ποιος είναι κύριος ο δάσκαλος που μπορεί να διδάξει όλα μαζί στη χρόνο, αθρώος, όλα μαζί. Ας πούμε, κάποια στιγμή να πεις, ξέρω αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά, ισπανικά, ελληνικά. Αθρώος. Ποιος είναι εκείνος ο διδάσκαλος που θα μπορούσε αυτά να τα διδάξει? Το σου της αίτεση διαγραμματικής και διατεχνών μαν φάνους ημώνων ελληνιστή καλός λαλήν. Χρόνια κάθεσαι να μάθεις μια γλώσσα. Και μάλιστα εδώ λέει την ελληνική, την οποία προφανώς ο Άγιος Κύριλλος εχειρίζεται άριστα. Άριστα. Απόδειξης ή κατηχήσεις? Οι κατηχήσεις δεν υπόθηκαν εβραϊκά, αραμαϊκά και μεταφράστηκαν ελληνικά. Είναι το πρωτότυπο κείμενο αυτό. Είναι ελληνικό το κείμενο, πρωτότυπο. Μιλούσε ελληνικά ο Άγιος Κύριλλος. Ύστερα ο τότε κόσμος μιλούσε ελληνικά. Είναι γνωστό ότι η ρωμαϊκή γλώσσα χρησιμοποιείται, αν και μέσα σε βυζαντινή εποχή, έχει φύγει η Ρώμη πια, δηλαδή η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Όμως, η ρωμαϊκή γλώσσα χρησιμοποιείται μόνο σε θέματα νομικά. Είναι η επίσημος γλώσσα. Αλλά σε θέματα πολιτιστικά ομιλείται η ελληνική γλώσσα. Αν λοιπόν κανείς ήθελε να συνεννοηθεί, έπρεπε να μιλά ελληνικά. Γι' αυτό και οι επιστολές του Παύλου γράφτηκαν ελληνικά, γι' αυτό και τα Ευαγγέλια πλην του Ματθαίου που γράφτηκε εβραϊκά και μεταφράστηκε πιθανότατα από τον ίδιο. Οπότε βλέπει κανένας ότι ελληνική. Εδώ όμως λέγει, πόσο καιρό θες να μάθεις τα ελληνικά? Και λέει και το εξής, και ουδέ πάντες λαλούσιν ομοίως. Ο καθένας έχει διαφορετικό τρόπο να μάθει μια γλώσσα. Αλλορίτορ μεν, ίσως κατορθεί λαλήν καλός. Αν κάποιος είναι ρήτορ, θα κατόρθωνε να μιλάει καλά. Αλλιώτικα πως θα είναι το ρήτορ? Ο γραμματικός δε ενίοτε ου καλός. Εκείνος που ασχολείται με τη γλώσσα όχι για να τη μιλά αλλά για να τη διδάσκει, πιθανώς να μην τα μιλάει καλά τα ελληνικά. Και ότι την γραμματική ειδός τα φιλοσοφούμενα ουκ είδε, αλλά και εκείνος που ασχολείται με τη γραμματική να μην γνωρίζει το περιεχόμενο, θα λέγαμε, μιας γλώσσης από πλευράς φιλολογικής. Διδάσκει βέβαια τη γλώσσα, να μην ξέρει όμως τη φιλολογία της γλώσσης. Δηλαδή, τι γράφτηκε στη γλώσσα αυτή. Βλέπετε? Το δε πνεύμα το Άγιον, άμα διδάσκει πολλές γλώσσες, άσπερ εν παντί το χρόνο εκείνη ουκίδεση. Το πνεύμα του Θεού όμως διδάσκει πολλές γλώσσες. Τούτο εις την αληθώς σοφία πολύ, τούτο θεία δύναμη. Αυτό είναι η δύναμη του Θεού. Αυτή είναι η αλήθεια του Θεού. Εδώ είναι η σοφία. Αν ερωτήσετε όμως, συγγνώμη που τελειώσω, ποια σύγκριση της εν πολλό χρόνο αμαθίας εκείνων προς την αθρώαν και διάφορων και ξένην εξέθνης των γλωσσών ενέργεια? Ποια είναι η σύγκριση, ποια είναι η διαφορά το να καθίσεις στα θρανία να μάθεις μια γλώσσα με το να μάθεις πολλές γλώσσες αθρώως, ξαφνικά, όλες μας? Υπάρχει σύγκριση? Αν ερωτήσετε όμως, μια που αναφέρθηκε στο θέμα της γλώσσης, και επειδή, χωρίς να εξαντλήσω βέβαια το θέμα αυτό, δεν είναι τώρα της ώρας, οι πεντηκοστιανοί, οι χωές στη Λάρισα, που δίθεν τάχα μιλούν ξένες γλώσσες. Μη γελαστεί κανείς και πάει εδώ στη ΧΟΕ, Χριστιανική Οργάνωση Ειρήνης. Προσέξτε, είναι αιρετικοί. Ισχυρίζονται ότι μιλάνε ξένες γλώσσες. Άναρθρα πράγματα είναι, τα οποία ούτε οι ίδιοι γνωρίζουν. Τι είπες τώρα, ούτε ο ίδιος ξέρει. Καταλαβαίνει τίποτα. Θυμίζει τη γλωσσολαλία στον πνευματισμό. Το ακούτε? Ο υπνοτιζόμενος στον πνευματισμό μπορεί να μιλήσει κινέζικα που δεν τα μάθε ποτέ του.
να γράψει κινέζικα που δεν έμαθε ποτέ του την γραφή την κινέζικη. Όταν όμως βγει από τον υπνοτισμό του, δεν ξέρει ούτε κινέζικα να μιλάει, ούτε κινέζικα να γράφει. Κάποιος άλλος ξέρει τα κινέζικα και αυτός είναι ο διάβολος. Συνεπώς, ο υπνοτιζόμενος δεν έχει συνείδηση μιας ξένης γλώσσης ή ξένης γραφής. Και εδώ οι ταλέποροι αυτοί οι άνθρωποι που ισχυρίζονται κάτι τέτοιο δεν ξέρουν τίποτε από εκείνα τα οποία λένε. Και ύστερα, ποιος ο σκοπός? Ο σκοπός που οι γλώσσες δόθηκαν σαν ένα πρώτο χάρισμα, ξέρετε ποιος ήταν? Να εξυπηρετηθεί κάποιος σκοπός. Έξω δηλαδή από το θαύμα αυτό που θα εντυπωσίαζε όντως τα πλήθη, θα ήταν ένας πρακτικός σκοπός: να ακούσουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Γι' αυτό έλεγε ο καθένας από τους ακροατάς τότε: μη διπάρθει Κρήτες, Λίδιοι και τα λοιπά που είχαν κατακλείσει εκεί τα Ιεροσόλυμα. Ο καθένας έλεγε: ακούω στη γλώσσα τη δική μου το κήρυγμα, στη γλώσσα τη δική μου. Είναι πάρα πολύ μεγάλο και σπουδαίο. Υπήρχαν σκοποί πρακτικοί, δηλαδή να ακουστεί το κήρυγμα. Αν θέλετε ένα μικρό απομιναράκι αυτής της γλωσσολαλίας, είναι όταν το Πάσχα, για να διακηρύξουμε το μήνυμα της Αναστάσεως του Χριστού, το λέμε σε πολλές γλώσσες. Σήμερα βέβαια είναι καθαρά διακοσμητικό. Αν θέλετε, είναι ένα μόμπιλο, δηλαδή ένα έπιπλο, δηλαδή ένα απολίθωμα, είναι ένα μνημείο το ότι λέμε σε πολλές γλώσσες. Στο Μητροπολιτικό Ναό, όλοι θα έχετε ακούσει, και στην Αθήνα και εδώ στη Λάρισα, λοιπόν, 3, 5, 10 τι διατίθενται εκ των ιερέων που θα πούν το Ευαγγέλιο σε κάποια γλώσσα. Είναι ένα απομεινάρι, όπως η αρτοκλασία είναι ένα κάτι μνήας του θαύματος του χορτασμού των 5 χιλίων. Δεν έχει άλλο σκοπό να εξυπηρετήσει η γλώσσα. Δεν έχει. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος μιλούσε βεβαίως όλες τις γλώσσες. Γιατί ενδέχθηκε την Πεντηκοστή κατοπίνα. Το ίδιο και στην οικογένεια του Κορνηλίου. Θα το δούμε αυτό στις πράξεις που λέμε την Κυριακή. Αλλά προσέξτε κάτι εδώ. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος κακίζει και μαλώνει τους Κορινθίους, γιατί σημείωσαν μια εκτροπή. Όταν δέχτηκαν την γλωσσολαλία ως χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, το πέρασαν σαν στοιχείο σκοπού και όχι μέσου, και άρχισαν να καφώνται και να υπερηφανεύονται. Και τους λέει ο Απόστολος Παύλος: εγώ μιλώ γλώσσες περισσότερο από όλους εσάς. Και τι νομίζετε, ότι οι γλώσσες είναι εκείνες που θα συντελέσουν τη σωτηρία σας? Καθε άλλο. Γι' αυτό ακριβώς ο Απόστολος Παύλος ήδη σημειώνει ότι το θέμα της γλωσσολαλίας δεν είναι το κύριον θέμα, διότι το Πνεύμα του Θεού είχε να δώσει άλλα χαρίσματα ασυγκρίτως ανώτερα από την γλωσσολαλία. Και συνεπώς το θέμα αυτό εξυπηρέτησε κάποιον σκοπό και εξυφανίστη. Γιατί λένε οι Πεντηκοστιανοί, γιατί σήμερα δεν υπάρχει γλωσσολαλία? Ή αυτός ο ταλέπορος Παπαστεφάνος στην Αμερική, ορθόδοξος κληρικός, αλλά είναι πεντηκοστιανός και παραμένει, τι να πω παρακάτω, παραμένει όπως είναι. Και λέγει, γιατί η Εκκλησία σήμερα δεν έχει τη γλωσσολαλία? Λοιπόν, σημάδι ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει το Πνεύμα το Άγιο. Ακούστε σήμερα, ακούστε. Και όμως ήδη από την εποχή των Αποστόλων το χάρισμα αυτό άρχισε να υποχωρεί.
Θα λέγαμε ότι όλη η Εκκλησία ή μετά τους Αποστόλους, όπως είναι οι Αποστολικοί Πατέρες, δεν είχαν το χάρισμα της γλωσσολαλίας. Ο Άγιος Ιγνάτιος, ο Άγιος Πολύκαρπος κλπ. Κλπ. Δεν είχαν το χάρισμα της γλωσσολαλίας. Περιορίστηκε μόνο στους Αποστόλους για λόγους πρακτικούς και, ας μου επιτραπεί να το πω, και θεαματικούς, να εντυπωσιαστούν οι άνθρωποι, διότι δεν είχαν άλλη δυνατότητα να αντιληφθούν την αλήθεια του Ευαγγελίου. Όταν όμως τα πράγματα ηρέμησαν, η Εκκλησία εργάζεται πια μέσα στον κόσμο, δεν υπάρχει λόγος πλέον να υπάρχει κάτι το φανταχτερό, διότι όταν αυτή τη στιγμή εμείς αναλύουμε το Ευαγγέλιο και βαθαίνει ο καθένας και προχωρεί στην πίστη, ποια η αξία μιας γλωσσολαλίας? Για να καταλάβετε πως τοποθετούνται οι αιρετικοί που θέλουν να επαναλάβουν, ενώ δεν επανελήφθη ποτέ μέσα στην ιστορία, το φαινόμενο της γλωσσολαλίας. Και θα λέγαμε ακόμη, αν θέλετε, κάτι άλλο. Καλά, το φαινόμενο της γλωσσολαλίας δεν παρουσιάστηκε ούτε στους Αποστολικούς Πατέρες. Άγιο Ιγνάτιο, σας είπα, Άγιο Πολύκαρπο κλπ. Ερωτώ, καθόλου το μήκος των 2000 ετών, τώρα αυτοί τόσο όψιμα έρχονται να πούν ότι έχουν το Πνεύμα του Θεού και η Εκκλησία στην πορεία των 2000 ετών δεν είχε το Πνεύμα του Άγιον? Διόνομα του Θεού. Για να δείτε σε τι άτοπα συμπεράσματα φτάνουν χωρίς να το καταλαβαίνουν. Δεκάτη εβδόμη παράγραφος. Εγέρετο σύγχυσης του πλήθους των ακουσάντων. Δευτέρα σύγχυσης αντί της εν Βαβυλώνη πρώτης κακής. Επιμέν γάρ της συγχύσεως των γλωσσών, διαίρεσης ειν της προαιρέσεως, επειδή αντίθεον ειν το φρόνημα, όδε δε αποκατάστασης και ένωσης των γνωμών, επειδή ευσεβές ειν το σπουδαζόμενο. Η έννοια είναι η εξής. Υπάρχει και ένα τροπάριον της ημέρας της Πεντηκοστής που αναφέρεται σε αυτό τώρα εδώ το νόημα που μας λέει ο Άγιος Κύριλλος. Γιατί το Πνεύμα του Θεού ενεφανίστη υπό μορφή πυρήνων γλωσσών? Το πρώτο το είδαμε, το δεύτερο το είδαμε, το τρίτο τώρα. Ποιο το πρώτο? Η φλογίνη ρομφαία εις αντικατάστασή της. Ποιο το δεύτερο? Ότι έπρεπε να μιλήσουν ξένες γλώσσες. Μάλιστα, επιτρέψατε μου και κάτι άλλο. Σας το είχα πει και αυτό μια, ίσως πέρυσι, ότι το ότι εμερίστη έχουμε ανάδειξη των προσώπων και των προσωπικών χαρισμάτων. Άλλα χαρίσματα είχε ο Πέτρος, άλλα ο Ιωάννης, άλλα ο Παύλος και το καθεξής. Γιατί? Είναι τα προσωπικά χαρίσματα που τα δίνει το Πνεύμα του Θεού δια την ανάδειξη ενός προσώπου. Και είναι προσωπικά λοιπόν. Αυτό ξέρετε πόσο μεγάλη σημασία είναι. Γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία λέει ο Απόστολος Παύλος ο ίδιος, λέει το εξής θαυμάσιο. Παίρνει την εικόνα του σώματος. Ένα σώμα λέει είναι μάτια, ένα σώμα χέρια, ένα σώμα πόδια, ολοπόδια. Αλλά όταν λέμε σώμα, εννοούμε και πόδια και χέρια και μάτια. Και το Πνεύμα του Θεού κατά την ανάγκη της Εκκλησίας δίνει τα χαρίσματα στους ανθρώπους. Αυτός έχει αυτό, εκείνος έχει εκείνο, εκείνος έχει εκείνο. Δεν έχουν όλοι τα ίδια χαρίσματα και έχουμε και διατήρηση και ανάδειξη των προσώπων. Πηγαίνω λοιπόν σε αυτό. Είπα τρίτο, ας το πω τέταρτο. Είναι γνωστό ότι η αλαζονία των ανθρώπων μετά των κατακλυσμών, όταν άρχισαν να γίνονται πολλοί, ήθελαν να αναχωρήσουν από τον τόπο
αφού ήταν οι πρόγονοι, δηλαδή ο Νόε, να απλωθούν στη γη, να απομακρυνθούν. Ήταν πολύ φυσικό. Τότε είπαν, ελάτε να οικοδομήσουμε ένα κτίριο, ένα πύργο που να ανεβαίνει μέχρι τον ουρανό. Ξέρετε διότι αυτοί μερικοί πύργοι, ίσως 2-3, σώζονται μέχρι σήμερα στη Βαβυλώνα. Το ξέρετε. Μάλιστα ο ένας είναι πολύ μεγάλος και εικάζεται ότι είναι αυτός ο πύργος της Βαβέλ. Βαβέλ θα πει σύγχυση. Ο πύργος της συγχύσεως έχει ένα τεράστιο έμβαδον, διότι για να ανεβεί ψηλά έπρεπε να μπει, να τοποθετηθεί σε πολύ μεγάλο έμβαδον και με πάρα πολύ μεγάλη θεμελίωση. Λοιπόν, αγαπητοί μου, άριστο να χτίζω. Ξέρετε τι ήταν το αμάρτημά τους? Το αμάρτημά τους ήταν που είπαν, όχι να φτάσουμε μέχρι τον ουρανό μόνο, είναι και αυτό ένα είδος επαναλήψεως του προπατορικού αμαρτήματος, ένα είδος θεώσεως, να φτάσουμε τον ουρανό, να κατακτήσουμε τον ουρανό. Και κάτι ακόμη που είναι ισότιμο με το προπατορικό αμάρτημα, ζήτησαν, προσέξτε καλά εδώ γιατί αυτό επαναλαμβάνεται σε κάθε εποχή, ζήτησαν σημείον ενότητος και σημείον αναφοράς, ένα υλικόν μνημείον. Τι σας είπα, σημείον ενότητος και σημείον αναφοράς. Μπορούμε να πούμε ότι σήμερα ο ΟΗΕ είναι ένα σημείο αναφοράς, είναι ένα σημείο ενότητος των λαών της γης. Αλλά ο ΟΗΕ είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα. Είτε λοιπόν έχουμε ένα μνημείο, ή αν θέλετε όπως λέγεται στις Βρυξέλλες θα οικοδομηθεί, οικοδομήθηκε, ξέρω εγώ, ένα τεράστιο κτίριο, ή αν θέλετε η ΙΟΚ. Ορίστε. Και έχει την έδρα της στις Βρυξέλλες. Ξέρετε τι είναι αυτό? Επανάληψη του πύργου της Βαβέλ. Δεν ξέρω, αλλά νομίζω θα ζήσετε και θα ζήσουμε ίσως και θα βλέπετε να πέφτει αυτό που λέμε ΕΟΚ σε χίλια κομμάτια. Από τη δομή του το πράγμα είναι ατέριαστο. Για να με θυμόσαστε. Πότε θα γίνει δεν ξέρω. Δεν είμαι προφήτης, αλλά όπως εκείνο το άγαλμα του Ναβουχοδονόσορος που το είδε ο Ναβουχοδονόσορος και το εξηγεί ο Δανίλ, ότι τα πόδια λέει ήτανε από πυλό και από σίδερο, που έδειχνε την ανομοιότητα των λαών της γης που είχαν κατακτήσει τότε οι Βαβυλώνιοι. Συγγνώμη, για τους Ρωμαίους προφητεύει εκεί οι Ρωμαίοι. Το χρυσό ήτανε οι Βαβυλώνιοι, το αργυρούν ήταν η Μακεδονική δυναστεία, το χάλκινο η Ρωμαϊκή, τα λέω καλά? Ναι, Μηδοπερσική, χάλκινο Μηδοπερσική, και σίδερο και πυλός όστρακο, πυλός ήταν λέγει τα πόδια, δια την μη δυνατότητα ενώσεως. Το σίδερο με τον πυλό ενώνει. Το ίδιο πράγμα έχουμε και εδώ. Δεν κάνω πολιτική, μην πείτε ότι κάνω πολιτική και με κατηγορείτε έξω. Φαίνεται αυτό το πράγμα. Φαίνεται. Αλλά κι αν δεν φαινόνταν, θα μπορούσαμε πάλι να το βλέπουμε μόνο οι πιστοί. Θεμελιώνεται πάνω στην αλαζονία. Δηλαδή, σε ένα καινούριο πύργο της Βαβέλ. Αύριο θα είναι καλύτερος αυτός ο πύργος της Βαβέλ, όταν θα χρησιμοποιηθεί με το 666 από τον Αντίχριστο. Βλέπετε πόσες φορές έχουμε επανάληψη του πύργου της Βαβέλ. Γιατί είναι σημείων, υλικών σημείων αναφοράς και ενότητος. Και έρχεται ο Θεός να καταστρέψει αυτό το σημείο αναφοράς. Και πώς το καταστρέφει? Με το να οδηγήσει τους ανθρώπους σε μία σύγχυση γλωσσών. Ο Θεός δεν ήθελε αυτή την ένωση. Την ήθελε εν αγίω πνεύματι. Καταστρέφεται λοιπόν εκείνη η ένωση
σύγχυσης γλωσσών, Παβέλ. Και έρχεται τώρα το Πνεύμα το Άγιο υπομορφών γλωσσών με τη συμφωνία της, των αντιλήψεων, της σκέψης και τα λοιπά, ώστε το κοινό σημείο αναφοράς δεν θα είναι πια κάτι το υλικό, αλλά το Πνεύμα του Θεού. Και όπου είναι το Πνεύμα του Θεού, εκεί υπάρχει η πραγματική ενότητα. Αυτά, αγαπητοί μου, για απόψε. Ο Κύριος να σας ευλογεί.